Το θέμα μας είναι οι επιπτώσεις που έχει η κατασκευή του flyover στις ζωές των εργαζομένων, αλλά και τα άλλα αιτήματα που έχουν διαμορφώσει μέσα από τα σωματεία τους ενάντια στη ραγδαία επιδείνωση της ζωής τους. Από το πρώτο δεκάωρο από την έναρξη των εργασιών για το flyover μετρήσαμε κυκλοφοριακό χάος μέσα στην πόλη με το χάρτη της Θεσσαλονίκης στο GPS να είναι κατακόκκινος σε όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και άλλου. Ο περιφερειακός να είναι αδιαπέραστος και μάλιστα να γίνεται καραμπόλα 5 οχημάτων, δεκάδες τροχιά μικρά και μεγάλα σε όλους τους Δήμους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα να φέρουμε πάλι ότι προχθές συνάδελφος διανομέας της eFood, δεν ξέρω αν θα σταθεί και ο συνάδελφος Ηλίας στο θέμα, κατέληξε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εν ώρα εργασίας. Ήδη αυτές τις πρώτες 5 μέρες από την έναρξη των εργασιών γίνεται κατανοητό πόσο δίκιο είχαν δεκάδες σωματεία, φορείς, η πλειοψηφία των κατοίκων που ζητούσαν ουσιαστικά μέτρα, εμπεριστατωμένη επιστημονική μελέτη και εξασφάλιση συγκεκριμένων προαπαιτούμενων πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία. Παρόλα αυτά, η κατασκευή του flyover γίνεται με τη γνωστή συνταγή του πάμε και όπου βγει. Στηρίζεται σε πολύ συγκεκριμένη, γνώριμη σε όλους μας πολιτική. Είναι η πολιτική που βασίζεται στη δολοφονική λογική του κόστους-οφέλους, η οποία καθορίζει το ποια έργα υποδομής και με ποιο σκοπό και τρόπο θα κατασκευαστούν. Είναι η πολιτική που δίνει μέσος ΔΙΤ εκατομμύρια σε κατασκευαστικούς ομίλους, χωρίς να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της υπόρρησης που δημιουργείται από την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Είναι αυτή η πολιτική που μετρώντας τα πάντα στη ζυγαριά κόστους-οφέλους, εύκολα θυσιάζει ακόμα και ανθρώπινες ζωές, αρκεί να μην μειωθεί ούτε ευρώ από τα χέρια των λίγων. Οι εργαζόμενοι έχουμε αρχίσει να παίρνουμε μια πρώτη γεύση από το τι συνέπειες θα έχει σε όλο το φάσμα της ζωής μας. Ταυτόχρονα με τις υπηρορίες, τις διπλές βάρδιες του νόμου Γεωργιάδη και τα ωράρια λάστιχο, το κυκλοφοριακό χάος στην πόλη θα αναγκάζει έναν εργαζόμενο να ξοδεύει για τη δουλειά του μαζί με το πηγενέλα από 10 έως και 12 ή και παραπάνω ώρες. Μόνο να σκεφτεί κανείς πως εργαζόμενος που μένει για παράδειγμα στη Μενεμένη και δουλεύει στη Θέρμη, πριν τις εργασίες ήθελε τουλάχιστον μια ώρα για να πάει στη δουλειά του. Γίνεται αντιληπτός ο εφιάλτης που θα ζήσουμε. Και δεν φτάνει που οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει κοιλάδες των τεμπών, τώρα με τη συσσόρευση πολλών περισσότερων οχημάτων, για πολύ περισσότερο χρόνο στους ξεχαρβαλωμένους δρόμους, ανεβαίνει κατακόρυφα ο κίνδυνος ατυχημάτων, ιδιαίτερα για όσους εργάζονται στο δρόμο, όπως είναι οι τελιβεράδες, πολιτές, οδηγοί και άλλοι. Αντίστοιχα, θα αυξηθεί κατά πολύ και το κόστος που αυτοί σηκώνουν για καύσιμα και για τη φθορά των οχημάτων. Ιδιαίτερα όταν οι περισσότεροι από αυτούς αξιολογούνται και πληρώνονται με βάση το κομμάτι και την ταχύτητα εξυπηρέτησης. Ήδη οι επιχειρήσεις βρήκαν αφορμή για νέα επίθεση σε εργασιακά δικαιώματα. Αποθήκη μεγάλου σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, φέρνει αλλαγές στο ωράριο των εργαζόμενων, αξιοποιώντας το confusion που προκαλεί στους δρόμους η κατασκευή του flyover. Αντίστοιχα, αρχίζει να διαμορφώνεται υβριδικό μοντέλο τηλεεργασίας και με φυσική παρουσία με τους εργαζόμενους να μην ξέρουν τελικά πότε, για πόσες ώρες και από πού θα εργαστούν. Όλη αυτή η συζήτηση φέρνει στο προσκήνιο και με το πιο κατηγορηματικό τρόπο την ανάγκη για σύγχρονες και ασφαλείς συγκοινωνίες, φανερώνει την απαράδεκτη καθυστέρηση της κατασκευής του μετρό της Θεσσαλονίκης και την τραγική κατάσταση που βρίσκονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ο ΟΑΣΤ. Χωρίς την ουσιαστική αναβάθμιση τους, είναι άτοπη η όποια συζήτηση περί πραγματικής μείωσης του κυκλοφοριακού προβλήματος. Υπέτειος για το διαχρονικό κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι αυτές οι πολιτικές που απογύμνωσαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι οι εργαζόμενοι που διεκδικούν αυτές τις λύσεις που βγαίνουν στον δρόμο για τα αυτονόητα δικαιώματά τους, όπως συχνά κατηγορούν κάποια μέσα, όπως μας κατηγορούν συχνά κάποια μέσα ενημέρωσης, κυβερνήσεις, δήμαρχοι και άλλοι.